Ξεκινήσουμε λίγο με όλο αυτό που έγινε χθες και τη συμμετοχή του Υπουργείου Συγκοινωνιών σε αυτό το θρίλερ για εντοπισμό του αεροσκάφους. Ναι, πέστε μου, τι εννοείται την συμμετοχή του Υπουργείου Συγκοινωνιών. Λοιπόν, ήσασταν εκεί από την πρώτη στιγμή και παρακολουθήσατε την πορεία των ερευνών για να δείτε ουσιαστικά μέχρι που κατέληξε ο εντοπισμός, που εντοπίσατε τα συντρίμια ουσιαστικά, αυτή που μάλιστα. Κύριε Νικητά, βασικά όταν ειδοποιήθηκα για το συμβάν, είχα πάει πάνω στον πύργο ελέγχου. Εκεί μου ελέγχθηκε το τι έγινε ακριβώς με το αεροσκάφος, είδαμε το τι αεροσκάφος ήταν. Αντιλαμβάνομαι ότι σήμερα η μονάδα ασφάλειας φύσεων έχει ελέγξει και το ΦΑΕ του αεροπλάνου. Πρόκειται για έναν σχετικά καινούργιο αεροσκάφος, το οποίο κανονικά δεν θα έπρεπε να παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα. Και ουσιαστικά αυτό που έγινε είναι εξής. Το αεροπλάνο είχε φύγει η ώρα 6:20 από το αεροδρόμιο της Πάφου με κατεύθυνση στον Λίβανο, όπως γνωρίζετε, με δύο επιβάτες. Ο ένας ο πιλότος, μιλούμε για έναν πάρα πολύ έμπειρο πιλότο. Δυστυχώς κατά τις 7 επικοινώνησε με το κέντρο ελέγχου. Εκεί ανάφερε στον ελεγχτή ότι αντιμετωπίζει ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα λάθος που περνούσε. Και μετά από έναν λεπτό φάνηκε από το ραντάρ ότι άρχισε να χάνει απότομα στο αεροπλάνο. Δηλαδή ώρα 7 έγινε η επικοινωνία, 7 και 4 χάθηκε εντελώς από το ραντάρ. Για κάποια λεπτά προσπαθούσαν να καλέσουν το αεροπλάνο. Μετά 7 και 18 μπήκαν σε πλήρη ετοιμότητα το κέντρο ελέγχου, το οποίο είχε το ΞΕΔ για να αρχίσουν οι έρευνες όπως γνωρίζετε. Και σε αυτές τις έρευνες πήρα μέρος τόσο το ΞΕΔ όσο οι αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλαδή το κέντρο συντονισμού ελέγχου και διάσωσης, όσο και δύο αεροσκάφη σε 130 από το Ισραήλ και δύο ελικόπτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, όλα αυτά έγιναν χθες. Έχουμε και εξελίξεις τις οποίες ήδη μεταφέραμε, κύριε Δημητριάδη. Αλλάζουμε θέμα. Σήμερα ήσασταν στην πλατφόρμα της ΕΝΗ, σωστά? Μεταβήκατε εκεί νωρίς το πρωί. Αυτή είναι αλήθεια και έχω επιστρέψει μόλις πριν 10 λεπτά. Και σε σχέση με τον Παρπαρός, φαντάζομαι δεν έχουμε παρατράγουδα. Δεν υπάρχουν οποιαδήποτε παρατράγουδα. Όταν πετούσαμε προς την πλατφόρμα, είδαμε και τον Παρπαρό από το ελικόπτερο, αλλά είναι τα δεδομένα όπως τα γνωρίζετε. Όλα πάνε καλά, όλα πάνε κανονικά με την διάκριση. Όπως ξέρετε, από ό,τι ενημερώσει φυσικά του Υπουργείου Ενέργειας και του αρμόδιου υπουργού. Οπότε όλοι έχουμε τις ελπίδες μας ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα. Άρα δηλαδή η ΕΝΗ δουλεύει κανονικά εκεί στο οικόπεδο 9 και χωρίς καμία ενόχληση από τον Παρπαρό. Χωρίς καμία ενόχληση και χωρίς τίποτε να εμποδίζει ή να καθυστερεί την εξέλιξη των εργασιών. Μάλιστα. Και η πορεία των ερευνών συνεχίζεται κανονικά βάσει των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί, κύριε Δημητριάδη. Ναι, αυτό αντιλαμβάνομαι. Άρα τα χρονοδιαγράμματα περιμένουμε μέχρι τέλος του χρόνου τα πρώτα αποτελέσματα από αυτή την γεώτρηση που είναι σε εξέλιξη. Ας κάνουμε λίγη υπομονή και ας έχουμε όλοι ελπίδες ότι θα πάνε όλα καλά. Ενδείξεις μέχρι τώρα δεν έχουν, φαντάζομαι. Δεν υπάρχουν οποιοδήποτε ενδείξεις. Δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε καλά. Κύριε Δημητριάδη, λοιπόν, να πούμε ότι τον Παρπαρό συνεχίζει